Για κάθε ανάγκη που αφορά την υγεία σας, Μέντας Ιατρικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με συνέπεια και τεχνογνωσία. Πώληση ή ενοικίαση ιατρικού οξυγόνου, νοσοκομιακών, αναπηρικών αμαξιδίων. Ορθοπαιδικά, ανατομικά είδη και εξοπλισμός για κατοίκον νοσηλεία. Προϊόντα ακράτειας και επιθέματα κατακλείσεων. Ελάτε να μας γνωρίσετε, κάνοντας ένα πελματογράφημα στο νέο υπερσύγχρονο πελματογράφο μας, εντελώς δωρεάν. Θα μας βρείτε στον Καρτεράδο Θύρας, έναντι του νοσοκομείου και δίπλα στο καφέ Μικέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22860-3874. Εξυπηρετούμε όλη την επαρχία Θύρας. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέντας Ιατρικά. Η λύση σε κάθε σας πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα με μια εκπομπή Ευζήν από την τηλεόραση του Volcano TV. Πριν πάμε όμως στην καλεσμένη μας και στο πολύ σημαντικό θέμα που έχουμε να αναλύσουμε σήμερα, να πούμε ότι την εκπομπή μας πλαισιώνουν τα ιατρικά Μέντας που βρίσκονται στον Καρτεράδο με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2286-03874, το Sweet Home και ο Ερωτόκλητος στο εμπορικό κέντρο του Καρτεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2286-03638 και το κομμωτήριο Πλεζίρα απέναντι από το γήπεδο του Πανθηραϊκού με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2286-082-023. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, θα μιλήσουμε για κρίση πανικού. Νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που δεν το γνωρίζουμε
πολλοί άνθρωποι πιθανόν, αν και όλοι μας λίγο πολύ μπορεί να το έχουμε περάσει, αλλά να μην ξέρουμε ότι είναι κρίση πανικού. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, την κυρία Γωγό Αγιανιωτάκη, να μιλήσουμε, να το πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Γωγό μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ παρεούλα άλλη μια φορά με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, κάτε με, που είχαμε πει ότι θα το συζητήσουμε. Σωστά. Και να μας βοηθήσεις έτσι λίγο με τις γνώσεις σου. Κρίσης πανικού, λοιπόν. Mm-hmm. Το ακούμε πολύ συχνά. Ναι. Το ακούμε. Το ακούμε πολύ συχνά και πολλοίς κόσμος, αν το έχει πάθει, γιατί δεν το παθαίνουν όλοι, ναι. Αλλά αν το έχει πάθει δεν ξέρει ότι είναι και κρίση πανικού. Συνήθως, δηλαδή, περισσότερο τα νοσοκομεία σαν πρώτη έτσι, επαφή έχουν με τα περιστατικά κρίσης πανικού. Γιατί ο κόσμος πανικοβάλλεται και νομίζει, επειδή έχει πολλά σωματικά συμπτώματα, ότι πάει, αυτό ήταν, σβήνει, πεθαίνει. Μπράβο, ακριβώς. Να τα πούμε λοιπόν όλα αναλυτικά, ναι. Εγώ μου. Να ξεκινήσω ρωτώντας, τι είναι κρίση πανικού. Λοιπόν, κρίση πανικού είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν πάρα πολύ έτσι, έντονα σωματικά συμπτώματα. Να τα πω και τα σωματικά, είχαμε ρωτήσει. Ναι, ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ έντονα σωματικά συμπτώματα, ταχυπαλμία, υδρώνουμε, δύσπνοια ή πολύ συχνή έτσι, εισπνοή και εκπνοή, σαν να λαχανιάζουμε, την αίσθηση να μην μας χωράει ο τόπος, να νιώθουμε ότι λιποθυμάμε. Γενικά είναι μια αίσθηση κατά την οποία ο οργανισμός μας είναι σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Αν δεν γνωρίζουμε ή αν δεν έχουμε ξαναπάθει και να είμαστε πια υποψιασμένοι, νομίζουμε ή ότι παθαίνουμε εγκεφαλικό ή ότι παθαίνουμε καρδιακή ανακοπή. Ένθραγμα και τα λοιπά. Ακριβώς. Ναι, 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 ναι. Οπότε είναι και επειδή και τα συμπτώματα, επειδή οι άνθρωποι που δεν τα έχουν πάθει συχνά δεν ξέρουν να τα αναγνωρίσουν και τα πιο ήπια. Που μπορούν να μπερδευτούν με μια πάθηση ιατρική, αν δεν κάνω λάθος. Όντως, αλλά εννοώ και ότι όταν παθαίνεις την κρίση πανικού δεν είναι ξαφνικά από το πουθενά πηγαίνεις στο 10 ή ταχυπαλμία. Έχει μία έτσι πορεία ανωδική, αλλά αν δεν είσαι υποψιασμένος, αν δεν το γνωρίζεις, δεν τα προσέχεις αυτά τα συμπτώματα, οπότε σε ευνηδιάζουν, θέλω να πω. Άρα λοιπόν όταν, ναι, ναι, ναι. Άρα, λοιπόν, όταν σε ευνηδιάζουν, εννοείται, πολύ λογικό μου φαίνεται, επειδή είναι μόνο τα σωματικά συμπτώματα εκείνη τη στιγμή που τα νιώθεις τόσο πολύ έντονα, να πηγαίνεις στο νοσοκομείο και να λες, παιδιά, αυτό ήταν, εξετάστε με, κάτι δεν πάει καλά. Ακριβώς. Οπότε εκεί είναι συνήθως η πρώτη επαφή που μπορεί να ακούσουν από τους γιατρούς, σωματικά είσαι μια χαρά, ήταν μια κρίση πανικού, ή αν κάποιος γνωστός έχει πάθει και έτσι πούνε ότι στον άτομο που το παθαίνει ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι και ψυχοσωματικά. Και, ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι ψυχοσωματικά όλα. Ναι, ψυχοσωματικά λέμε τα συμπτώματα τα οποία τα ψυχολογικά, οι ψυχολογικά συναισθήματα, σκέψεις επηρεάζουν τόσο πολύ το σώμα που και το σώμα αρχίζει και μιλάει. Και μιλάει με ένα σωματικό σύμπτωμα που μπορεί, ας πούμε, κάτι δερματικό, ναι. Ή όπως η κρίση πανικού, και μας μπερδεύει καμιά φορά, γιατί νομίζω το έχουμε ξαναπεί και εμείς, ναι, ναι, ναι. Εκπομπές για τα ψυχοσωματικά. Το έχουμε αναφέρει. Μας μπερδεύει γιατί νομίζουμε ότι έχει να κάνει μόνο με την παθολογία του σώματος και καθόλου με την ψυχολογία μας. Οπότε πηγαίνουμε από γιατρό σε γιατρό, ψαχνόμαστε, ένας δεν βρίσκει κάτι, όχι να βρούμε μια άλλη ειδικότητα. Και συχνά ξεχνάμε την ειδικότητα της ψυχικής υγείας. Ακριβώς. Τώρα θέλω λοιπόν να πω, μια και αναφέραμε και για την κρίση πανικού και για τα συμπτώματα. Παθαίνοντας λοιπόν ένας άνθρωπος όλα αυτά τα συμπτώματα, ναι μεν, όπως είπες προηγουμένως, είναι ο φόβος, ναι μεν δεν γνωρίζουμε ότι είναι κρίση πανικού μέχρι κάποιος να μας το πει, εάν λοιπόν το πάθουμε μία φορά, μετά αυτό ξαναεμφανίζεται, δηλαδή ας πούμε η κρίση πανικού την παθαίνει ένας άνθρωπος μία φορά ή είναι συνεχόμενη. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάθει μία φορά και να πάθει κάποιες κρίσεις ανάλογα το πόσο εκείνος πιέζεται, θα πω εγώ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να παθαίνει μέσα στην ημέρα περισσότερες ή μέσα στην εβδομάδα ή μία φορά το μήνα. Δεν είναι σίγουρο το θα πούμε ότι λοιπόν αυτή είναι η συχνότητα που τις παθαίνουμε. Μάλιστα. Ούτε σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή πάθω εγώ κρίση πανικού ότι θα το έχω παρεάκι μου για όλη μου τη ζωή. Μπορείς δηλαδή και να το ξεπεράσεις. Μπορεί να το ξεπεράσεις και θα πάμε λίγο παρακάτω, ναι. Έτσι στο πώς θα το διαχειριστούμε. Να ρωτήσω επίσης, η κρίση πανικού
αφορά όλες τις ηλικίες. Ναι, εγώ θα πω ναι, μπορεί να ξεκινήσουν στην εφηβεία ή λίγο πριν και αυτό είναι γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, μεταπτώσεις συναισθηματικές. Και για να το πω πολύ απλά, η κρίση πανικού είναι μία εκδήλωση, δηλαδή το σώμα μας αντιδρά για πράγματα που πιεζόμαστε. Μπράβο, αυτό. Για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και, μπράβο, για να το καταλάβουμε όλοι μας. Συνήθως μπορεί να πάθω εγώ μια κρίση πανικού και να πω, μου ήρθε από το πουθενά, δεν καταλαβαίνω τι έγινε, πώς έγινε αυτό το πράγμα και ότι έρχεται και απροειδοποίητα, νομίζω. Ναι, ναι, βέβαια. Αν όμως σιγά σιγά στη θεραπεία αρχίζουμε και το αναλύουμε, αρχίζουμε να πάμε την κασέτα έτσι λίγο πιο πίσω που, του συμβάντος και καταλαβαίνουμε ότι ναι, τότε είχα πιεστεί, τότε ήταν να κάνω κάτι που δεν ήθελα και αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά, είναι λίγο το μοτίβο της ζωής μου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πυροδοτητές, υπάρχουν δηλαδή πράγματα, καταστάσεις ή συναισθήματα που μας φέρνουν σε ένα αδιέξοδο συναισθηματικά, που μπορεί όμως να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ή να λέμε ότι μα εγώ έτσι είμαι μια ζωή, γιατί τώρα ξαφνικά. Ναι, σωστό και αυτό. Γιατί είπαμε ότι δεν ξέρεις ποτέ πώς και με ποιον τρόπο και πότε ακριβώς ή σε ποια ηλικία θα σου εμφανιστεί μια κρίση πανικού. Ναι, είναι καλό να πω εδώ για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος και σκέφτεται. Ναι, δηλαδή τι, εγώ έτσι μια ωραία πρωία μπορεί ξαφνικά την ώρα που οδηγώ, την ώρα που κάνω μια πολύ σημαντική δουλειά. Όχι, να τα διευκρινίσεις αυτά. Να καθησυχάσουμε τον κόσμο και να πούμε ότι είναι σημαντικό που κάνουμε αυτή την εκπομπή και που ενημερώνουμε. Έτσι ακριβώς. Γιατί ναι, όταν έχω αυτά τα σωματικά συμπτώματα, τις παχυπαλμίες και όλα αυτά που είπαμε πριν, είναι σημαντικό να πάω στο γιατρό, γιατί μπορεί όντως να είναι κάτι παθολογικό και να έχει να κάνει με την καρδιά ή με κάτι άλλο. Αλλά αν από αυτό βγει ότι, ωραία, δεν είναι κάτι παθολογικό, υπάρχει η θεραπεία, μπορούμε δηλαδή να το δούμε με την ψυχική υγεία, τον κλάδο της, και να το... Δεν θα πω θα το θεραπεύσουμε, θα πω να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Ναι, θα είναι οι επόμενες μου ερωτήσεις. Πριν πάω όμως για το πώς να το διαχειριστούμε και πώς θεραπεύεται και αν ναι ή όχι, θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι μία μορφή άγχους η κρίση πανικού. Θα σου πω όμως από τη δική μου την πείρα, επειδή έχω περάσει αρκετές φορές κρίση πανικού, θεωρώ ότι ήταν μία περίοδο της ζωής μου με πάρα πολύ έντονο στρες, με πολύ έντονο, ας πούμε, πώς να πω, ψυχολογική κατάσταση χάλια, στεναχώρια, άγχος, πολλές φορές και κούραση. Το οποίο μέχρι και εγώ να καταλάβω ότι είναι κρίση πανικού, δηλαδή πας, τρέχεις στους γιατρούς, κάνεις ράνεις, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ξέρεις τι, μέχρι εδώ ήτανε, φεύγω, σας χαιρετώ. Μαθαίνοντας λοιπόν ότι είναι η κρίση πανικού όλο αυτό που πέρασα, μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, αποφάσισα σιγά σιγά να καταλάβω γιατί το έπαθα. Ναι. Όντως το έπαθα από την κούραση, από άγχος και από στεναχώρια. Όταν λοιπόν σιγά σιγά αυτά τα απέβαλα, σταδιακά, συνήλθα. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπάθω, το λέω, γιατί ένας άνθρωπος που ζει επί μονίμου βάσεως ένα άγχος, στρες κτλ. Είναι και η καθημερινότητά μας αυτή. Εντάξει, είμαι προετοιμασμένη ότι ίσως και να ξαναπάθω. Ακριβώς, και είναι σημαντικό ότι τώρα ξέρεις. Ναι. Οπότε να το πούμε για να το ξέρει και ο κόσμος ότι κανείς δεν πέθανε από κρίση πανικού. Ναι, ναι, βεβαίως. Μπορεί δηλαδή... Σε φοβίζει, σε αγχώνει. Σε φοβίζει γιατί λες τι έγινε τώρα ξαφνικά. Γιατί έχουμε συνηθίσει, γιατί το έχουμε ξαναπεί και από αυτή την εκπομπή, ότι το σώμα μας λειτουργεί παντός καιρού. Έτσι. Και πάντα και στον αυτόματο και το κουβαλάμε έτσι σαν μια σακούλα μαζί μας, όπου πάμε εμείς πάει και το σώμα μας. Αλλά το σώμα μας εκφράζεται. Ακριβώς. Οπότε είναι σημαντικό. Μήπως θέλεις να πούμε και τι να κάνουμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή που μας πιάνει. Βεβαίως. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι. Οπότε, αν αισθανθούμε τα συμπτώματα που είπαμε τι είναι, είναι έτσι μεγάλη εφίδρωση, ταχυπαλμία, παίρνουμε μεγαλύτερες ανάσες, δηλαδή η εισπνοή μας είναι μεγαλύτερη σε ποσότητα από ό,τι εκπνοή, οπότε κάνουμε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ταχυπαλμία, νιώθουμε ότι δεν μας χωράει ο κόσμος, νιώθουμε ότι χάνουμε λίγο την αίσθηση του περιβάλλοντος. Ναι, την επαφή. Νιώθουμε ότι θέλουμε να βγούμε λίγο έξω, να πάρουμε αέρα. Ναι, να πάρουμε αέρα, σωστά.
Και ταυτόχρονα αρχίζουν οι σκέψεις ότι αν είμαι σε περιβάλλον που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ότι όχ, θα γίνω ρεζίλη, με βλέπει όλος ο κόσμος, ή αν έχω εκείνη την ώρα μία αρμοδιότητα που όλα τα μάτια είναι πάνω μου, τότε είναι ακόμα μεγαλύτερη η πίεση που νιώθω για να περάσει όλο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι κρατάει μερικά λεπτά, δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει αυτό ώρες. Ο οργανισμός μας δεν έχει φτιαχτεί για να είναι σε αυτή την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, από μόνο του, και εγώ τίποτα να μην κάνω. Περάσει, μετά από περίπου 20 λεπτά, περνάει. Οπότε αυτό είναι... Αυτά τα 20 λεπτά, εγώ μου συγγνώμη σε διακόπτω, μπορεί να φανεί αιωνιότητα. Ακριβώς, έτσι όπως το λες. Αλλά είναι σημαντικό εκείνη τη στιγμή να μιλήσω στον εαυτό μου ενθαρρυντικά. Κανείς δεν πέθανε από κρίση πανικού, όλα θα πάνε καλά, θα περάσει. Είναι σημαντικό να αυτοπεριγράφομαι, δηλαδή εκείνη τη στιγμή να αρχίζω να λέω «η καρδιά μου χτυπάει πιο δυνατά», «έχω υδρώσει», για να αρχίζω να έχω μία αίσθηση και να μην βγω από το σώμα μου, να αρχίζω να γίνομαι παρατηρητής. Επίσης είναι σημαντικό να παίρνω όση ανάσα παίρνω και βάζω μέσα μου, να τη βγάζω. Οπότε η ρύθμιση της αναπνοής εκείνη τη στιγμή, την οποία μπορώ να την κάνω εγώ, αφού λίγο ηρεμήσω τον εαυτό μου, γιατί άμα είμαι σε κατάσταση πανικού δεν θα μπορώ. Αυτό ακριβώς. Αλλά αφού περάσουν λίγα λεπτά και καταλαβαίνω τι γίνεται, μπορώ να αρχίσω να μετράω και να μπορώ να μετρήσω μέχρι το 3 για εισπνοή, να κρατήσω 3 χρόνους και να εκπνεύσω. Οπότε να το κάνω live. Ναι, βεβαίως. Οπότε είναι εισπνοή 2-3, κρατάω 2-3, εκπνοή 2-3. Είναι σημαντικό να μετράω, γιατί μπορεί η αίσθηση που έχω να είναι ότι έχω ίση εισπνοή και εκπνοή, αλλά να μην είναι έτσι. Ναι, οπότε καλό είναι να μετράμε. Καλό είναι να μετράμε, γιατί αν ρυθμιστεί η αναπνοή, κατευθείαν πέφτουν οι παλμοί της καρδιάς. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι εκπνέω πολύ περισσότερο από ό,τι εισπνέω, οπότε η καρδιά προσπαθεί να το προλάβει κι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ σημαντική συγκεκριμένη συζήτηση όλες όσες έχουμε κάνει εγώ, αλλά νομίζω ότι και αυτή μας αφορά όλους, μικρούς, μεγάλους, εγώ θα πω. Τώρα λοιπόν, αφού μάθουμε πλέον ότι είναι κρίση πανικού, από εκεί και μετά, πώς το διαχειριζόμαστε? Ναι, μεν, μας είπες τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή που παθαίνουμε την κρίση, από εκεί και μετά όμως, το αμελούμε? Είναι καλό να μην το αμελήσουμε, γιατί εφόσον το σώμα μου έχει μάθει ότι διαχειρίζομαι με αυτόν τον τρόπο το στρες, παθαίνω κρίση πανικού, εκτός το ότι μπορεί να αναπτύξω συμπεριφορές αποφυγής, δηλαδή θα αρχίζω να συνδέω πράγματα που μπορεί να μην συνδέονται καθόλου. Έπαθα μια κρίση πανικού. Τις καταστάσεις, ας πούμε, που ζήσαμε. Ναι. Δηλαδή έχουμε φτιαχτεί έτσι ώστε να προσπαθούμε να έχουμε έλεγχο σε αυτό που μας συμβαίνει. Αφού λοιπόν είναι ανεξήγητο, θεωρούμε εμείς από μέσα μας, θα αρχίσω να σκέφτομαι ότι η κατάσταση που το έπαθα, το περιβάλλον που ήμουνα ας πούμε στο λιμάνι την ώρα που το έπαθα. Δεν ξαναπάω λιμάνι, άρα δεν θα πάθω κρίση πανικού. Καλά κάνεις και τα διαχωρίζεις, γιατί πρέπει. Έφαγα πολύ βαριά το βράδυ και μετά έπαθα κρίση πανικού, ας πούμε. Άμα δεν φάω πολύ το βράδυ, δεν θα πάθω. Αυτό είναι αυτόματα που το κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο. Όμως έτσι αρχίζουμε και περιορίζουμε τη ζωή μας ή συνδέουμε πράγματα που δεν έχουν στην να κάνουν με την κρίση πανικού. Ναι, σχέση. Γιατί η κρίση πανικού δεν εκδηλώνεται επειδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Υπάρχει και εκδηλώνεται γιατί εγώ στο συγκεκριμένο περιβάλλον πιέζομαι. Οπότε, αν αρχίζω με αυτόν τον τρόπο να προσπαθώ να έχω έλεγχο στη ζωή μου, το σίγουρο είναι ότι ή θα αναπτύξω έτσι καταστάσεις αποφυγής, συμπεριφορές αποφυγής, και θα αρχίσω να τρομοκρατούμε ακόμα περισσότερο, ιδίως αν η δουλειά μου είναι το να πηγαίνω στο λιμάνι ή αν χρειάζεται να πάω διακοπές και τελικά δεν μπορώ να πάω λιμάνι, λέω εγώ τώρα. Και το σημαντικό είναι να μπορέσω με έναν ειδικό ψυχικής υγείας να αρχίζω να καταλαβαίνω τι συμβαίνει στη ζωή μου, τι ρόλο παίζει το άγχος, τι χαρακτήρας είμαι, τα παίρνω όλα πάνω μου, εγώ είμαι και
αφήστε το όλο πάνω μου και εγώ θα το τρέξω τη ζωή. Ναι. Ή είμαι άνθρωπος που ζητάω και υποστήριξη, ζητάω και βοήθεια. Mm-hmm. Οπότε έχουμε να κάνουμε με στοιχεία χαρακτήρα, ναι, που μπορεί έτσι να παθαίνουν πιο εύκολα κρίση πανικού γιατί πιέζονται. Αλλά έχουμε να κάνουμε και με συμπεριφορές που μπορούμε να μάθουμε. Mm-hmm. Άρα, πηγαίνοντας στις συνεδρίες με τον ειδικό ψυχικής υγείας, μπορούμε να εστιάσουμε στο τι συμβαίνει τώρα στη ζωή, τι χαρακτήρας είμαστε, mm-hmm, και τι ικανότητες, δεξιότητες μπορούμε να εκπαιδευτούμε να έχουμε, mm-hmm, ή σκέψεις να αρχίσουμε να τις αποσυναρμολογούμε. Μία σκέψη που τη συνδέουμε με ένα συνέστημα, να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες άλλες συνδέσεις. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να το διαχειριστεί με τον κατάλληλο άνθρωπο, όπως ακριβώς λες, γιατί λέμε, όπως και εγώ, εντάξει μωρέ, το πέρασα. Δεν ξέρεις όμως αν η κάθε φορά είναι το ίδιο και αν διαιωνίζεται μία κατάσταση στην ουσία που μπορεί να βοηθηθείς και να, ναι, μην το αφήνεις, ας πούμε, να είσαι συνάρτητο του μυαλού σου. Εντάξει, θα ξαναπάθω. Καλή ώρα, έτσι. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όλα σωστά και από τη στιγμή που υπάρχουν και κατάλληλοι άνθρωποι, όπως εσύ, ας πούμε, που θα βοηθήσεις όλη αυτή την κατάσταση. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η βελτίωση της ζωής μας, η ποιότητα της ζωής, είναι πολύ πολύ σημαντική, ναι, για να ζήσουμε. Ναι, όπως σκεφτόμαστε, ωραία, χρειαζόμαστε ύπνο, διατροφή, έτσι χρειαζόμαστε και λιγότερο στρες στη ζωή μας. Οπότε είτε κάποιος μπορεί μόνος του να το διαχειριστεί και να αρχίζει να σκεφτεί, ωραία, εγώ θα αρχίσω να σκέφτομαι τι το πυροδότησε, πώς μπορώ να μειώσω το στρες στη ζωή μου. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά άρα είναι, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, εγώ, άρα είναι μια μορφή άγχους και η κρίση, ναι, άγχους, σωστά. Έχει, πώς να το πω, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, mm-hmm, να κάνει με το πώς διαχειρίζομαι την πίεση. Ναι. Γιατί η πίεση και το στρες στη ζωή μας υπάρχει. Ακόμα και στα παιδιά η σχολική επίδοση, βέβαια, είναι ένα στρες. Οπότε ο σκοπός είναι να μάθω, να εκπαιδευτώ στο πώς μπορώ να την διαχειριστώ που να μου ταιριάζει ο τρόπος. Mm-hmm. Να ταιριάζει και στο χαρακτήρα μου. Έτσι, γιατί αλλιώς παίρνουμε ένα εγχειρίδιο οδηγίες χρήσης. Δεν κουμπώνει σε όλους. Πολλές φορές ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και χειρότερο λάθος. Ίσως να πιεστούμε και περισσότερο. Μπορεί, ναι, ακριβώς, ναι, έχεις δίκιο. Κλείνοντας εγώ αυτή την πολύ ωραία μας συζήτηση, θεραπεύονται τελικά οι κρίσεις πανικού? Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, γιατί αν εγώ μάθω να διαχειρίζομαι διαφορετικά το στρες, mm-hmm, αν εγώ μάθω τι το πυροδοτεί, mm-hmm, αποκτώ περισσότερο έλεγχο, οπότε μαθαίνω να ζω με αυτό και πλέον και μόνο η ιδέα ότι αχ, πιέζομαι τώρα, ίσως πάθω κρίση πανικού, δεν μου προκαλεί τρόμο. Γιατί έχει να κάνει πάρα πολύ, το κάνει χειρότερο το ότι φοβάμαι. Mm-hmm. Ή ότι φοβάμαι ότι θα έρθει. Να τώρα, έχω, ναι, περισσότερη, ναι, ναι, ταχυπαλμία, όχι, τώρα θα την πάθω και την προκαλώ και μόνος, ναι, μου. Γιατί, ναι, μπορείς πολύ εύκολα να προκαλέσεις μόνος σου κρίση πανικού. Όπως είπαμε, η αναπνοή πάει παρέα με την καρδιά, η καρδιά πάει παρέα με την εφίδρωση. ναι, πραγματικά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι okay, δεν χρειάζεται να το φοβάμαι, είναι κάτι που περνάει, είναι κάτι που είναι διαχειρίσιμο, mm-hmm, απλά είναι σημαντικό να το αναγνωρίζω. Mm-hmm. Για να μην πηγαίνω από γιατρό σε γιατρό και όταν δεν υπάρχει τελικά αποτέλεσμα να σκέφτομαι ότι οι γιατροί έχουν το λάθος και τελικά έχω μία ασθένεια πολύ σπάνια. Και ενώ στην ουσία είναι απλά αυτό που λέμε η κρίση πανικού που δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε και τη, ναι, στιγμή που το παθαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα. Νομίζω και εγώ, και είναι και σημαντικό. Και κατανοητά. Ναι, αυτό, έτσι. Και είναι και σημαντικό και για τους γονείς να αναγνωρίζουν έτσι ποια είναι τα συμπτώματα, ίσως τα παιδιά τους, mm-hmm, για να μην τα πανικοβάλλουν και οι ίδιοι στον εαυτό τους ή σε κάποιον άλλο. Και νομίζω και καλό είναι να αρχίσουμε να λέμε και να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να λέμε έπαθα κρίση πανικού, γιατί μπορεί να μην ήταν αυτό ακριβώς. Ναι, δεν είναι, αλλά κάτι κακό όμως. Ναι. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές εγώ το έχουμε λες και είναι μυστικό να πούμε. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έκρυψα ποτέ. Ναι. Βέβαια, μέχρι να μάθω ότι ήταν κρίση, ναι, πανικού. Είναι λογικό, εντάξει, να υπήρχε ένα ψάξιμο. Είναι πολύ λογικό. Ναι. Εντάξει. Και εκεί επικρατεί περισσότερος ο φόβος, γιατί δεν ξέρεις τι είναι. Σωστά. Μέχρι να φτάσεις τελικά να πεις ότι ναι, ναι, είναι η κρίση πανικού. Ναι, ναι, αλλά ακριβώς, για βάλε τώρα κάποιος που δεν γνωρίζει και περνάει όλα αυτά τα συμπτώματα ξαφνικά, γιατί, ναι, αυτό έρχεται ξαφνικά, τουλάχιστον σε μένα. Ξαφνικά έρχεται, γιατί ξαφνικά στην αρχή δεν το ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Οπότε, ναι, αυτό, σωστά.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου. Θα μιλήσουμε και πάλι. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουμε να πούμε, έτσι να μας βοηθήσεις με τις γνώσεις σου, και πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε και πάλι. Επίσης. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, με τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, την κυρία Γόγια Νοτάκη, μιλήσαμε για κρίση πανικού. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει λίγο να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος μας και το στρες που στην ουσία μας προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα, και ένα από αυτά είναι και η κρίση πανικού. Όμως υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα, να πούμε, ό,τι που μπορούμε να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε ακόμα και τις κρίσεις πανικού. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλες και φίλοι μου, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας απόγευμα. Για κάθε ανάγκη που αφορά την υγεία σας, Μέντας Ιατρικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με συνέπεια και τεχνογνωσία. Πώληση ή ενοικίαση ιατρικού οξυγόνου, νοσοκομιακών, αναπηρικών αμαξιδίων. Ορθοπαιδικά, ανατομικά είδη και εξοπλισμός για κατοίκον νοσηλεία. Προϊόντα ακράτειας και επιθέματα κατακλείσεων. Ελάτε να μας γνωρίσετε κάνοντας ένα πελματογράφημα στο νέο υπερσύγχρονο πελματογράφο μας, εντελώς δωρεάν. Θα μας βρείτε στον Καρτεράδο Θύρας, έναντι του νοσοκομείου και δίπλα στο καφέ Μικέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 860 3874. Εξυπηρετούμε όλη την επαρχία Θύρας. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέντας Ιατρικά. Η λύση σε κάθε σας πρόβλημα.